ανάδειξη του ποδηλατικού κινήματος στην Κρήτη τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αποτελεί βασικό στόχο του ιστορικότερου ποδηλατικού ομίλου της Κρήτης, Poi Castro. Ψηλά στην ατζέντα της ποδηλατικής οικογένειας που έχει αναθρέψει δεκάδες πρωταθλητές, βρίσκεται και η προσέλκυση παιδιών και νέων στον χώρο της ποδηλασίας. Οι στόχοι μας για την καινούργια σεζόν είναι να μπορέσουμε να φέρουμε όσο γίνεται πιο πολλά παιδιά στο άθλημα της ποδηλασίας. Έχουμε ξεκινήσει με μια μικρή ακαδημία και ευελπιστούμε όσο προχωράμε να πάμε και παραπέρα. Γέννημα θρέμα Κρήτης πολλοί πρωταθλητές, καθώς το νησί στο παρελθόν έχει αναδείξει πολλούς ποδηλάτες σε πανελλαδικό επίπεδο. Η Κρήτη τροφοδοτεί την εθνική ομάδα επί σειρά ετών, πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει ιστορία αξιόλογων και πρωταθλητών Ελλάδος, ας πούμε, που εκπροσωπούν την Κρήτη. Η Κρήτη έχει μια διαχρονικά δυναμική παρουσία στον χώρο της ποδηλασίας, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Έχουμε νέα παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Θα τα δείτε σε 1-2 χρόνια, πιστεύω θα τα δείτε να φιγουράρουν στις θέσεις των πρωταθλητών στη χώρα μας. Το πιο βασικό για τα παιδιά είναι ο προπονητής και παιδαγωγός. Και από εκεί ύστερα τα υπόλοιπα έπονται. Παρ' όλα αυτά, τροχοπέδι αποτελούν οι υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καθώς η έλλειψη ποδηλατοδρόμων αποτελεί ένα αγκάθι εδώ και αρκετά χρόνια, οθώντας πολλούς ανθρώπους μακριά από την ποδηλασία. Οι υποδομές ποδηλασίας είναι πολύ λίγες. Στο Ηράκλειο γίνεται μια προσπάθεια τώρα μερικά χρόνια, αλλά απέχει πολύ από το να δημιουργήσει ασφαλή διαδρομή τη χρήση του ποδηλάτου για προσωπικούς λόγους μέσα στην πόλη μας. Θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες για όλες τις πόλεις και βέβαια οι διαδρομές, οι ποδηλατόδρομοι και όλες οι άλλες απαραίτητες υποδομές να ενταχθούν μέσα σε ένα σχεδιασμό και να υλοποιηθούν προκειμένου να αναβαθμιστεί η υποδομή της κάθε πόλης που μπορεί να υποδεχθεί την ποδηλασία. 3 χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού που πάγωσε αρκετές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ο ποδηλατικός όμιλος Ηρακλείου Κάστρο συγκεντρώθηκε στην έδρα του κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Εκεί βρέθηκαν μέλη, αθλητές αλλά και φίλοι της ποδηλασίας προκειμένου να δώσουν το παρόν και να καλωσορίσουν το 2023 με νέους στόχους και προσδοκίες. Για μας ειδικά αυτή η κοπή της πίτας που λέμε η καθιερωμένη έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι μην ξεχνάμε ότι επί 3 χρόνια είχαμε χαθεί, απογορευόταν τα πάντα. Φέτος είπαμε να τη δώσουμε λίγο διαφορετικό χρώμα.